ήταν ένα πρωί που μιλήσαμε και ξεχωρίσαμε τρεις κύκλους, οι οποίοι πρέπει να παραχωρηθούν στην σταυρική δικαίωση. Ο εγκεφαλικός λειτουργικός νοητικός κόσμος, όλο αυτό. Αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο δούλευε για την άλλη πλευρά, για το διάβολο. Όλο. Το δεύτερο, ο δεύτερος κύκλος είναι ο κύκλος της καρδίας. Επιθυμίες, επιποθήσεις, σχέδια, όνειρα, ό,τι ο άνθρωπος καταρτίζει. Αυτά που θα μπορούσαμε να τα μαζέψουμε και να τα αποκαλέσουμε ενδιαφέροντα. Και ο τρίτος κύκλος είναι ο λεγόμενος κύκλος της συνειδήσεως. Ενώ αυτοί οι τρεις κύκλοι είναι θεωρητικά και χωρισμένοι, έχουν μια ενότητα μέσα τους. Την ενότητα της βούλησης του ανθρώπου. Ο Πέτρος, είμαστε στο μάθημά μας, ο δίκαιος Ιησούς Χριστός, γράφει: θα σας κυνηγήσουν, στο 3, 17-18, θα σας κυνηγήσουν. Αλλά πώς θα το αντιμετωπίσετε τα πράγματα? Μεταπραήτητος και έχοντες συνείδηση αγαθήν. Ήταν όμορφο αυτό που οι παλιοί λέγανε: άμα θυμώσεις, πες του, αύριο θα στα πω, ποτέ σήμερα. Ποτέ μην είσαι θυμωμένος, οργισμένος, αναμένος, ποτέ, φύγε. Αύριο θα είσαι πιο γλυκής, πιο ήρεμος, πιο ήσυχος. Η λογική θα έχει βάλει νερό στο κρασί. Η συνείδηση. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Είναι ένα από τα δεδομένα που τώρα μετά την σωτηρία, την εν Χριστώ κατά χάρη σωτηρία, οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτή η σχολή ενός αστριακού γιατρού, μπήκε στη συνείδηση, τα είχαμε ματάρα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Μετά μπήκε ένας άλλος φιλόσοφος. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η συνείδηση. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο, αν επιτρέπετε η έκφραση, όργανο. Λεπτό, ευαίσθητο. Δεν είναι ο κόσμος εκεί των αισθημάτων και των συναισθημάτων, βέβαια.
Τι ξέρετε, σας έχω κουράσει με εκείνη την ιστορία με τον Ναπολέον Κώστα, με τον... γιο του Δαβίδ, τον Σολομώντα. Πέθανε, λέει, ένας πατέρας, εκάλεσε τους γιους του και τους λέει, πρέπει να σας αποκαλύψω ένα μυστικό, την περιουσία θα την πάρει ο γνήσιος γιος, ο άλλος είναι νόθος. Ταραγμένα τα παιδιά του λένε, πατέρα, ποιος είναι από τους δύο ο νόθος? Αλλά πέθανε ο πατέρας, δεν μπόρεσε να σου πει. Τότε δεν είχε DNA, τώρα έφτασε, λέει, η ιστορία, η γνωστή σας, στο Σολομώντα, ο οποίος είπε σε αυτό το πεύκο εδώ να στήσετε το πτώμα του πατέρα και να δώσετε ένα τόξο και από ένα βέλος στον κάθε υιό. Όποιος πετύχει πιο κέρια το πτώμα θα πάρει την περιουσία. Πήρε ο πρώτος το βέλος, το βάλε, το ρίχνει εδώ. Παλιά το εδώ το λέγαμε στο Δοξαπατρί. Δεν ξέρω γιατί το λέγαμε, το λέγατε και εσείς Χριστός στο Δοξαπατρί. Πιο κέριο σημείο. Πήρε το τόξο ο δεύτερος γιος, έβαλε το βέλος. Τους λέει, δεν μπορώ να χτυπήσω το πτώμα του πατέρα μου. Ή τουλάχιστον έτσι τον θεωρούσε ότι είναι ο νόμιμος γιος του. Ας βάλει την περιουσία ο άλλος. Και ο σοφός Σολομών είπε, αυτός είναι ο φυσικός γιος, ο άλλος είναι ο νόφος. Τι επηρέασε σε αυτήν την εβραϊκή ιστορία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθής πραγματική. Τι επηρέασε η συνείδηση. Δεν μπορώ να το χάνω. Δεν μπορώ να το ανταποδώσω αυτό. Λυπούμε. Δεν μπορώ να το πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας κακοποιήσουν. Αλλά εσείς, ένα μεταπραίτητος. Δεύτερον, με φόβο. Δεν είναι ο φόβος της ανταποδόσεως, είναι ο φόβος του Θεού. Και τρίτον, αγαθή συνείδηση. Προσέξτε το αγαθή συνείδηση, αδελφοί μου. Είναι από τα τελευταία πρωινά που σας βλέπω. Και ηλικιακά από τις τελευταίες, την τελευταία χρονιά που σας βλέπω. Προσέξτε τα αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν θα το κάνω. Αγαθή συνείδηση. Τι θα συμβεί? Κρήτον, προτιμήστε, είναι περισσότερο καλό, είναι καλύτερο
το αγαθοποιήν. Διότι εάν χρειαστεί πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, προτιμώντας να πάσχουμε κάνοντας το θέλημα του Θεού παρά κακοποιούντας. Γιατί, ποιο είναι το κίνητρο που βρίσκεται ο όλος μηχανισμός, που βρίσκεται? Διότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών απέθανε, ο δίκαιος υπέρ αδίκων. Άλλη μια φορά συναντάμε από τη Δευτέρα το πρωί που ήρθαμε, συναντάμε τον δίκαιο Ιησού Χριστό να πάσχει υπέρ αδίκων. Αδικία, αδελφοί. Ξαναθυμήθηκα κάτι από αυτές τις μέρες, διάβασα αυτές τις μέρες. Ξέρετε, η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική έχουν πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν γεννάνε παιδιά. Συνεχώς πέφτει. Εκεί που έπεσε φοβερά ήταν η Γερμανία. Φοβερή υπογεννητικότητα. Γι' αυτό και μπάσανε 1.200.000 πρόσφυγες κλπ. Κλπ. Να τονώσουνε. Το ίδιο έχουν και οι Ιταλοί κτλ. Εκεί όμως που δεν υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητος είναι η Λατινική Αμερική. Εκεί γεννάνε πολλά παιδάκια. Και ανάμεσα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είναι και εταιρείες οι οποίες κάνουν βρεφικό γάλα. Και το βρεφικό γάλα όταν δεν έχεις παιδιά τι να το κάνεις. Αυτό διοχετεύονται όταν σε αυτές τις περιοχές που έχουν παιδάκια. Είχαν πληρώσει λοιπόν καθηγητές πανεπιστημίου και άλλους καθηγητές, μεγάλους, τρανούς, φοβερούς και φοβερούς, ότι το γάλα αυτό του κουτιού είναι καλύτερο από το μητρικό γάλα. Το είπε και ο καθηγητής και είχε πάρει Νόμπελ και είχε παίξει και στον Εθνικό και έπαιζε κουτουλιές και έβαλε 3 γκολ. Αυτά, προσέξτε, μπαίνουν πια μέσα στους τίτλους. Ένα κράτος της Λατινικής Αμερικής είπε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς να πω να μην φυλάζουν τα παιδιά τους και να πίνουν αυτό το γάλα. Δεν μπορώ να το κάνω. Έλα δωρε, εσύ λέει το είπες αυτό. Ναι. Την άλλη μέρα πήγαν οι μετοχές τους κατρακύλα. Την άλλη μέρα χάσανε τα χρηματιστήρια, χάσανε τα σύμπαντα.
βλέπετε τη συνείδηση. Θυμηθείτε, πάλι το λέγαμε, αυτό το πράγμα εδώ. Δεν τραγουδάει, δεν κλαίει, δεν χαίρεται, δεν δακρύζει, δεν μελαγχολεί. Ποιος άκουσε το ρολόι να αναστενάζει. Είναι ένα πράγμα. Σήμερα έχουν όλα μπει μέσα σε ένα πράγμα, αντικείμενο. Ίσως να μην είναι ορατά πιαστό, αλλά είναι υφαστάμενο και πραγματικό και ονομάζεται η αγορά. Στο Περού αυτό που σας είπα τώρα, έχει εμπειρία η αγορά. Και η αγορά ούτε κλαίει. Η αγορά είναι αντικείμενο. Έτσι θα το δω. Η αγορά δεν κλαίει, δεν μελαγχολεί, δεν δακρύζει, δεν πονάει, δεν... Είναι, πώς να σου το πω. Αγορά όπως είναι, τούτη η πέτρα. Είναι υπαρκή, είναι αληθινή, είναι χρήσιμη. Φοβηθείτε ένα καινούριο στοιχείο που τώρα μπαίνει, θα καθιερωθεί. Ζούμε μία κοινωνία της αγοράς. Ο δούλος του Θεού έπρεπε να το ακούσω και αυτό. Σιγά, σιγά, σιγά όμως θα δείτε ότι θα μπει μέσα στα σχολικά βιβλία και η δομή της κοινωνίας, όπως για να κάνεις ψωμί χρειάζεσαι αλεύρι να το ζυμώσεις, οι κοινωνίες όχι του μέλλοντος, των επόμενων ημερών θα είναι κοινωνίες της αγοράς. Αλλά η αγορά, είπα, δεν κλαίει η αγορά, δεν πονάει η αγορά, δεν. Είναι, μένει κάτι, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουνε, μας ενδιαφέρει, αλλά δεν τις παρούσες. Μένει κάτι, μένει η Εκκλησία του Χριστού. Και όταν λέω Εκκλησία, μένουνε τρεις εδώ, πέντε εδώ, δύο πιο κάτω, που χωρίς να το ξέρουνε, χωρίς να το θέλουνε, αποτελούνε την Εκκλησία του Χριστού. Σκεφτείτε, σας παρακαλώ, την Εκκλησία του Χριστού χωρίς συνείδηση. Ένα σκληρό πράγμα. Ένα θρησκευτικό πράγμα, ένα αμήλικτο επισκοπάτο. Εκείνο το ούτε ακούει ούτε βλέπει, έχει μία κατεύθυνση. Μου είχαν ζητήσει να γράψω κάτι. Για την ισπανική αντίσταση, την θρησκευτική, πνευματική αντίσταση των Ισπανών, για την οποία πολύ λίγα ξέρουμε. Πολύ λίγα. Ήταν τόσο ζωηρή, τόσο υψηλή και μαχητική, ώστε κέρια ιερά εξέταση στην Ισπανία έδρασε. Κέρια. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Μου
που ζήτησε κάποιος να του, να του γράψω και του γράψα λίγα, τον παρέπεμψα κυρίως σε μια πριγκίπισσα η οποία είχε δεχθεί τις αρχές του Ευαγγελίου της καταχάρης σωτηρίας. Και καθώς ξανακοίταζα, δηλαδή στον Τιράν, σας συνιστώ όσοι δεν έχετε πάρτε την παγκόσμια ιστορία του Τιράν, είναι αρκετά αντικειμενικός, αρκετά. Έλεγα, Κύριε, αυτά τα φρικιαστικά πράγματα, πώς είναι δυνατόν να τα κάνει ένας άνθρωπος? Το έκανα. Φρίκι. Πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε για τη Γαλλία και τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Πώς θα σας πω, λες, είναι δυνατόν? Έφυγαν όσοι ελπίτωσαν. Έφυγαν και πήγαν στην Αγγλία. Όπως λέει τα οικονομικά, όπως έλεγε εσείς, η πρώιμος οικονομική επανάσταση και πρόοδος των Άγγλων οφείλεται στους Γάλλους. Οι Άγγλοι δεν ήταν ποτέ δήμονες στην κλωστοϊφαντουργία. Τα πιτουργία και τα λοιπά, αυτά ήταν γαλλικά. Έφυγαν λοιπόν με το μεγάλο εκείνο, τις φαγές και το διωγό και πήγαν στην Αγγλία. Πεζό, Σιτροέν, όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Να επανέλθω, είναι δυνατόν να υπάρξει χριστιανός εκκλησία χωρίς συνείδηση? Εκείνο το σκληρό, το ταρ. Όσοι δεν έφυγαν κανείς από εσάς, ευτυχώς. Τους Γερμανούς αξιωματικούς, το καπέλο που φορούσαν έχει μπροστά ένα κεραμίδι. Αυτό λέγεται Ιησούς. Το γύσο των αξιωματικών των Γερμανών τον είχαν εδώ. Έτσι δεν έπρεπε σκοτωνώσουν. Για να δούνε, έπρεπε να είναι έτσι. Είμαι σαφής. Εάν δεν ήσουν έτσι, ορθώς, δεν έβλεπες. Είναι δυνατόν στην εκκλησία να υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Θα τα προσέξετε, αδελφέ. Μα πώς είναι δυνατόν να μην γίνουν τέτοια, να, ανάστροφα όπως τα λέτε, να, γίνουν, να μην γίνονται τέτοια πράγματα και δεν πρέπει να γίνονται? Ή θέλει ο Μικρογιώτανε το θέλημα του Θεού, πάσχην ή κακοποιούντας ότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών απέθανε, ο δίκαιος υπέρ αδίκων. Γιατί είναι ημάς με ύψιλον εσάς προσαγάγει το Θεό. Προσαγάγει.
έγινε λέει προσαγωγή. Μας οδηγήσει στο Θεό. Τον καθένα από εμάς μας βρήκε. Έλα να σε πάρω στο Θεό. Δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι αμαρτωλός, είμαι αδύναμος. Αφήστε αυτά λέει. Εγώ το έχω τακτοποιήσει. Έλα να σε παρουσιάσω, να σε προσάω. Σκεφτήκατε τη στιγμή, την θυμόσαστε εκείνη τη στιγμή στη ζωή σας. Είναι ένας ύμνος που λέει την Κυριακή χαρά, τη Δευτέρα, την Τρίτη. Παλιά του ψάλανε. Τη στιγμή που ο Θεός σε παρουσία Πατέρα, Ιστέρα. Ο Νίκος, η Μαρία, ο Γιώργος. Να τελειώσει. Άλλαξε δρόμο. Εδέχθηκε να τον καθαρίσω. Και περπάτησε μαζί μου. Προσέξτε. Δεν σας ακούω, να το βάλουμε λίγο πιο κοντά αν θέλετε. Α. Και λίγο πιο δυνατά. Έπρεπε να φάω δύο μπρισόλες το πρωί. Εδώ. Εδώ. Λέγω. Προσέξτε τα αυτά τα πράγματα, τα θέματα της συνηθίσεως. Και πολύ γενικευόμαστε η κοινωνία και την αγορά και το Περού και τα μπιμπερό. Μέσα μου. Μέσα μου. Πώς πάει η συνείδηση. Μπορεί, ξέρετε, το μυαλό να λειτουργεί καλά και η καρδιά αρκετά καλά. Αυτά είναι, μας είπαν, είναι ένας μηχανισμός. Άλλωστε, στην βαθύτερη ανάλυση, τι είναι αγάπη. Μία απλή, αγενή, καθαρή συνείδηση, χωρίς σκοπιμότητες. Δεν ελέγχει η συνείδηση. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι Βίκτορ Ουγκό, στο ωραίο κοινό, με τη στόλη μάτου. Η μιζεράμπηλη, η μιζεράμπηλη, η άθλη. Με τον ήρωά του, τον Ζαν Βαλζάν, τον Γιάννη Αγιάννη, που περνούσε ένα παιδάκι και του πέσε ένα νόμισμα. Το πάτησε ο Γιάννης Αγιάννης, το παιδί λέει δώ μου το νόμισμα, φύε! Το παιδί έφυγε, χάθηκε. Έσκυψε ο ήρωας, επήρε το νόμισμα, κι άρχισε να τρέχει να βρει το παιδί.
παιδί να του το ξαναδώσει. Αλλά δεν το βρήκε. Και από τότε, λέει, όπου έβρισκε τέτοια παιδιά, πάντα τους έδινε ένα νόμισμα. Μιχ ιστορίες, ίσως. Πόσο θα ήταν διαφορετική η ζωή μας μέσα στα σπίτια μας, στους εργασιακούς χώρους. Περί αυτής της συνήθισης. Σε μια εκκλησία με είχαν καλέσει για άλλο θέμα, αλλά παρεμπιπτόντως μιλήσαμε και γι' αυτό. Ο Παύλος λέει πως πρέπει να φέρονται προς τους γέροντες τα παιδιά, οι πατέρες προς τα τέκνα, βάζει για τη χείρα και λέει και για τους δούλους. Σήμερα θα τους έλεγα, αν και υπάρχει δουλειά βέβαια εκτεταμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει, τους υπαλλήλους. Πώς οι συμπεριφορές του ενός προς τον άλλον, τα δύο μέρη, στη βαθύτερη ανάλυση τους ξέρετε. Πρόκειται περί συνειδήσεως. Πώς εργάζεσαι, πώς φέρεσαι. Αυτό το γέροντα που έχεις, τη γριούλα, το φτωχό, το ορφανό, δεν είναι θέματα κανονιστικά δικαίου, κοινωνικής συμπεριφοράς, οικογενειακής δομής. Είναι θέματα συνειδήσεως. Και υπ' αυτή την έννοια τα είδαμε. Τι σου λέει η συνείδησή σου? Λέει είμαι αφεντικό και έλεγα αφεντικό είσαι. Και του θυμίζει και εσύ έχεις αφεντικό από πάνω. Λέει είσαι πιστός? Λέει πού δουλεύεις? Σε ένα πιστό εργοδότη, λέει. Και επειδή το κάνουν οι άλλοι, το κάνεις και εσύ, κάνεις... Ξέρετε, υπήρχε μία φράση στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στην Αλβανία, αν υπήρχε, σκάβανε, 6x6, ημεροκάματο. Και χάνανε τσιγάρο, βάζανε το τσαπί κάτω, ακουμπάγανε πάνω στο τσαπί και κάνανε σιγάρο. Είχαν ένα τενεκεδένιο κουτί και είχε ταμπάκο μέσα. Απλό. Μέσα στο κουτί πάνω από τον ταμπάκο είχαν σιγαρόχαρτο. Και βάζαν στο σιγαρόχαρτο ταμπάκο, καπνό. Και το σαλιώνανε. Και το γυρίζανε και είχανε και ένα τσακουμάκι, ένα σίδερο και είχανε και ένα φυτίλι κόκκινο και στην άκρη από το σίδερο είχανε ίσκα. Το κάνανε έτσι, ήτανε εδώ κάτω, θα τα δείτε αυτά, έχει, είναι τέτοια πετρώματα. Πώς θα λέτε, έχουν μέσα πυρίτιδα. Τα κάνανε έτσι, 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 έτσι και έβγαζε σπίθα. Η σπίθα άναβε το παπακένιο φυτίλι και ανάβανε τούτο το δόλιο του τσιγάρου. Όλοι αυτοί οι ερωτερεστία, ξέρετε γιατί ήταν? Να πάρουν αναπνοή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τον εργαζόμενό σου, τον άνθρωπο που σου έδωσε μεροκάμα, τον φτωχό, τη γύρα, τον ξένο, ένα των μικρών τούτων και ο άλλος
μικρός, δεν εννοεί μικρός μόνο στην ηλικία. Είναι μικρός στο μυαλό. Τι να το κάνουμε. Δεν έχετε συναντήσει ανθρώπους, λίγο μυαλός. Είναι χαμηλός οικονομικά, χαμηλός κοινωνικά, χαμηλός σε πόσους χώρους, όρους, τομείς. Πώς φαινόμεθα σε αυτούς τους ανθρώπους. Κατά συνείδηση και τι συνείδηση αγαθή. Αυτά τα πράγματα λέγονται βάλουμε με τους κουτούς από εδώ. Μόνο σας λέω ιστορίες. Μέχρι το 40 που πήγα στρατιώτης. Σε κάθε στρατεύσιμη ηλικία βγάζανε τους μάχημους και τους βοηθητικούς. Τώρα γίνεται αυτό. Μάχημοι και βοηθητικοί. Τους βοηθητικούς τους λέγανε κουτοδημιουργία. Το... Τα κότα. Πώς? Τα κότα. Τα κότα. Μα ξέρεις τι παραπίθα για μια οικογένεια να βάλει το παιδί στην κουτοδημιουργία. Τι απέσιο πράγματι. Σκληρό. Μαχαίρι. Όχι εσύ. Όχι η Εκκλησία Χριστού. Έχει μικρούς, αλλά δεν τους βάζει στην κουτοδημιουργία. Αδελφοί μου, πώς μπορώ να σας αποδείξω ότι πραγματικά με πήρε ο Χριστός, περπάτησα μαζί του και την πρώτη φορά που με επεσκέφθη το Πνεύμα το Άγιο. Διότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών απέθανε, ο δίκαιος υπεραδίκων, είναι ημάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν ζωοποιηθείς δε λεύματι. Το δίκαιο, τον δίκαιο υπέρ των αδίκων. Τι ανακαίνιση στο μυαλό μου θα βάλει, τι ανανεώσει θα βάλει στο μυαλό μου. Τι άγιους σκοπούς, επιθυμίες, στόχους. Έχει χρησιμοποιήσει ως καινούριο υλικό για την καρδιά μου. Θέλει να με γεμίσει ο Χριστός και εδώ και το δεύτερο και το τρίτο κύκλο. Αλλά για να με γεμίσει ο Χριστός, πρέπει προηγουμένως να αδειάσω. Αυτό το άμα είναι γεμάτο νερό αυτό. Είναι λέει από τον Ιορδάνη το νερό. Είναι κατοχή και χτυπάω την πόρτα του αγαπητού του πλούσιου. Είναι ο πλούσιος όλης της γειτονιάς. Πεθαίνουμε για λίγο λαδάκι. Έλα να σου φέρε ένα ποτήρι να σου το γεμίσω. Και πάω με το ποτήρι γεμάτο. Άδειασέ το να σου το γεμίσει. Δηλαδή του Ιορδάνη πώς να το λέω. Δεν μπορώ να σου βάλω λάδι σε αυτό το ποτήρι αν δεν το αδειάσεις προηγουμένως. Δεν το αδειάσαμε το δελειό. Δεν το αδειάσαμε το δελειό.
για να βάζει καινούρια πράγματα, καινούριες αντιλήψεις, καινούριες ιδέες, καινούριους στόχους. Ό,τι παλιά είχαμε, ό,τι παλιά τα επεξεργαστήκαμε, ξέρω εγώ, τα ξαναζεστάναμε. Καινούρια πράγματα, καινούριες αντιλήψεις, άλλους στόχους, άλλα. Και η καρδιά μας, άλλες επιποθήσεις. Τώρα επιποθώ άλλα πράγματα, την αγάπη του Χριστού. Έμαθα τούτο το ευχάριστο, έμαθα για εκείνο το ευχάριστο. Έμαθα ότι ήρθε μια από την Σλοβενία, όχι, ούτε Σλοβακία ούτε Σλοβενία. Έχει προσφύρωση στην Ουκρανία από αυτό το κρατήριο εκεί. Μολδαβία. Ήρθα λεχάτο. Τους ρώτησα, τους φιλοξενήσατε, μένουν απάνω, λέει, είναι. 5 άτομα είναι, 6 άτομα είναι. Χαίρονται, ήρθανε, φέρανε νέα. Μπράβο. Δόξα στο Θεό. Ο άλλος σε ακούει και λέει. Και γιατί χαιρόψαστε τώρα. Και το κοιτάς στα μάτια και του λες. Δίκιο έχεις τώρα, γιατί δεν ξέρω. Γράφει ο Ορχάν μια καινούρια εκκλησία στην Αμάσια. Είχαμε, λέει, τις πρώτες βαπτίσεις. Ω, δόξα στο Θεό, Τάσο, ελάτε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ο άλλος, λέει, κάτι έχουνε. Δεν πάνε καλά, λυπούνται. Αυτός είναι ο νέος άνθρωπος, αδελφέ. Από τη στιγμή που μας πήρε για να μας προσαγάγει και να μας φέρει μπροστά στο Θεό. Κάποιος να μας τακτοποιήσει, κάποιος να πεθάνει, κάποιος να πάρει τη θέση μας. Και είπε, εγώ θα πάω εδώ πέρα. Εγώ θα τους αντιλαμβαστήσω. Και ανέβηκε εθελούσια. Όσοι πλέον οι πολλοί, οι δεξάντες, την σωτηρία. Και ήρθε να μας μπάσει στον ουρανό, αλλά σε μια διαδρομή να αλλάξει το μυαλό, να καθαρίσει την καρδιά και να της βάλει πόθους, σκέψεις. Τα γραμματώσιμα, το Πακιστάν, σας το λέω μόνο για να προσεύχεστε. Ο Θεός έχει επιτρέψει. Ένας εκ των παρόντων έχει την οικονομική επιμέλεια, μαζεύει κάποια δραχμούλα. Έχουμε ένα ελληνικό σχολείο, στο Πακιστάν, με παιδάκι. Και μας έστειλαν που βρήκαν ελληνικές σημαίες και μια ελληνική σημαία είχαν εκεί τα παιδάκια και τα μαθαίνουν για τον Χριστό. Α, που να είναι τώρα η Ελλάδα, δεν ξέρουν και πολλά. Προσεύχεστε. Αδέσια, να μια προσευχούλα και θα ζητήσω από τον Μανώλη να κλείσουμε. Καθάρισε μας το νου, γέμισε μας την καρδιά.
και χάρισε μας μία αγαθή, άγια συνείδηση. Δεν μ' αρέσει να κλείνω με ανθρώπινα λόγια. Πώς θα φέρεστε? Βρίζουνε, σκοφαντούνε, κακοποιούνε. Εμείς έχουμε μέσα μας τον λόγο της ελπίδας. Αυτά όλα εσείς θα τα αντιμετωπίσετε με τα πραήτητος. Όλες αυτές τις καταστάσεις θα τις αντιμετωπίσετε με φόβο Θεού, έχοντες αγαθή συνείδηση. Έτσι ώστε αν και σας καταλαλούν αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, κάποια μέρα ντροπιαστούνε βλέποντας την εν Χριστώ αγία αγαθή συμπεριφορά, ζωή, πορεία σας. Εάν όμως βρεθείτε σε ένα δίστρατο, τώρα τι κάνουνε? Εσείς θα προτιμήσετε να κάνετε το καλό παρά να κακοποιήσετε. Και να θυμόσαστε πάντα ότι και ο Χριστός άπαξ περί αμαρτιών απέθανε. Το μάθημά μας, ο δίκαιος υπέρ αδίκων, για να μας παρουσιάσει μπροστά στο Θεό και Πατέρα.